Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, ψωμί καπρέζε. Καπρέζε σημαίνει ντομάτα μοτζαρέλα, οπότε το ψωμί μας καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα μα πάρα πολύ γευστικό, πάρα μα πάρα πολύ μεσογειακό, οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για το ψωμί καπρέζε θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια ξινόγαλο, 3 αυγά μεσαία, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1 κουταλιά της σούπας βασιλικό, 50 γραμμάρια λιαστή ντομάτα, 240 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 180 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, 1 κουταλιά της σούπας baking powder, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα, 150 γραμμάρια μοτσαρέλα, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ρόκα, μοτσαρέλα, ντομάτα, αλάτι, πιπέρι και βασιλικό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι τη μοτσαρέλα μας και το ξινόγαλο από το ψυγείο. Εδώ. 1, 2. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, η συνταγή είναι τόσο εύκολη που θα χρειαστείτε μόλις ένα μπολ. Θα πάρουμε και θα ρίξουμε μέσα το ξινόγαλο. Και τώρα θα μου πείτε, ρε φίλε, εμείς ξινόγαλο σπίτι δεν έχουμε, σωστά? Ναι. Αλλά έχουμε γιαούρτι, σωστά? Ναι. Άρα, τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε 300 γραμμάρια γιαούρτι και 100 γραμμάρια γάλα και θα τα ανακατέψουμε. Εντάξει? Λοιπόν, πάμε να προσθέσουμε όλη την υγρασία μέσα. Την υπόλοιπη, οπότε θέλουμε 3 αυγουλάκια, 1. Πόσα γραμμάρια είναι τα αυγά, Μίτσο? Μεσαία αυγά είναι. Μεσαία. Τι είναι στρωτοκάμιλου? Το αυγό είναι 50. Τα έξτρα έξτρα large αυτά που είναι από κότες. Υπολέγεις ήταν ελευθέρα γι' αυτό. Ελευθέρα, γιατί τα ελευθέρα τι κάνουν, μεγαλύτερα αυγά? Όχι. Τρώνε περισσότερο, λέει. Έλα, Παναγία που έχω μπλέξει. Λοιπόν, 3 αυγουλάκια 50 θέλω. Το λαδάκι μέσα. Ελαιόλαδο και θέλω πολύ ποιοτικό ελαιόλαδο. Κάνουμε ένα ψωμί καπρέζι, οπότε το ελαιόλαδο είναι σημαντικό και πρέπει να μυρίζει λάδι στην ταγή μας. Τώρα, ανακατεύω καλά με ένα σύρμα. Αυγά, ξινόγαλο. Εδώ. Λοιπόν, αλάτι πιπέρι μέσα. Και. Διονύση, έλα εδώ. Έλα εδώ, τι μπορείς να δουλέψεις. Λοιπόν, αγαπητάκι, κόψε μου λίγα μυρωδικά, ό,τι σου αρέσει. Ό,τι μου αρέσει. Περιμένω τα μυρωδικά από το Διονύση. Τι? Φτάνουν σε αυτά. Όχι, απλά ήθελα να βοηθήσεις λίγο στη συνταγή. Για να λες τα κλασικά αυτά που λες στη γυναίκα σου, ότι άμα δεν ήμουν εγώ το γύρισμα θα έβγαινε και τέτοια. Τέτοια γυρνάει και λες. Τα είπε. Ναι. Οπότε, ρίχνουμε μυρωδικά ό,τι φέρει ο Διονύσης. Και από εκεί και πέρα, το βασικό μυρωδικό για να φτιάξουμε μία καπρέζα είναι πιο. Αυτός είσαι. Θα ψιλοκόψω εδώ. Και άμα δεν έχουμε φρέσκο βασιλικό, χρησιμοποιούμε ξερό, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο ξηρός βασιλικός δεν έχει την ίδια γεύση με το φρέσκο, η αλήθεια είναι. Πάρτε φρέσκο βασιλικό, χρησιμοποιήστε τον. Λίγος βασιλικός πάντα πρέπει να υπάρχει στο ψυγείο μας. Και άμα δεν έχουμε βασιλικό στο σούπερ μάρκετ, τι κάνουμε? Αγοράζουμε. Παίρνουμε από την διπλανή μας. Εντάξει? Όχι. Μπράβο. Απλώνουμε λίγο το χέρι μας, εκεί πέρα που απλώνουμε τα ρούχα, απλώνουμε λίγο το χέρι, παίρνουμε λίγο βασιλικό από τη δίπλα γλάστρα. Κατά λάθος έγινε, δεν πειράζει, το φαγητό μας θα βγει πιο νόστιμο. Το πιάσαμε? Πιάσαμε. Λοιπόν, το αφήνω αυτό λίγο δίπλα και πάμε να ψιλοκόψουμε και τη λιαστή ντομάτα. Δεν βάζουμε φρέσκια ντομάτα, γιατί η φρέσκια ντομάτα θα βγάλει ζουμιά και γενικά δεν θα δουλέψει αυτή τη συνταγή. Και επειδή ξέρω ότι πάντα μα πάντα όλοι έχετε ένα βαζάκι στο ψυγείο σας με λιαστή ντομάτα και δεν ξέρετε πού να τη χρησιμοποιήσετε και συνήθως τη βάζετε μόνο στις σαλάτες, να η ώρα να αξιοποιήσετε όλη τη λιαστή ντομάτα που έχετε στο σπίτι σας. Πάει και αυτή μέσα, εδώ. Εδώ. Τέλεια. Και ανακατεύω εδώ πέρα τη λιαστή ντομάτα με το βασιλικό. Τώρα. Σε ένα άλλο μπολ πάμε να ανακατέψουμε όλα τα ξερά μας υλικά. Σκληρό αλεύρι και αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Τώρα θα μου πείτε, δεν έχω σκληρό αλεύρι, έχω μόνο για όλες τις χρήσεις. Άμα δεν έχετε σκληρό αλεύρι, βάλτε όλη την ποσότητα σε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μπέικιν και σόδα. Η σόδα θα αρχίσει να λειτουργεί με το ξινόγαλο με το που ανακατέψουμε το μείγμα. Και το baking powder θα αρχίσει να λειτουργεί όταν μπει το κέικ μας μέσα στο φούρνο. Και τελευταίο μας υλικό, η μοτσαρέλα, αφού πρώτα ανακατέψω όλα αυτά τα υλικά. Και τη μοτσαρέλα είτε μπορείτε να την τρίψετε στον τρίφτη, είτε θα την κόψετε πολύ μικρά κομμάτια. Τι θέλουμε?
Έτσι εδώ, τρίβουμε τη μοτσαρέλα. Θέλουμε να αφήσουμε και κάποια μεγάλα κομμάτια για να λιώσει μέσα. Και η μοτσαρέλα που σας έχω δώσει είναι η ελάχιστη που θα βάλετε στη συνταγή. Μπορούμε να βάλουμε και διπλάσια ποσότητα, μπορούμε να βάλουμε και τριπλάσια ποσότητα. Σε περίπτωση που δεν έχουμε μοτσαρέλα και θέλουμε να βάλουμε άλλο τυρί, τι μπορούμε να βάλουμε. Φέτα. Γραβιέρα, φέτα, κεφαλοτήρι, ό,τι βρίσκεται στο σπίτι μπορούμε να βάλουμε. Απλά μετά το ψωμί μας δεν θα λέγεται καπρέζε, θα λέγεται φετέζε. Θα λέγεται γραβιερέζε, θα λέγεται κάπως διαφορετικά, εντάξει. Λοιπόν, ανακατεύουμε το τυρί μαζί με το αλεύρι εδώ. Γιατί άμα δεν ανακατέψουμε, πού θα πάει? Θα πάει στον πάτο από το κέικ και ουσιαστικά θα έχουμε ένα κέικ ψωμί και τυρί. Ωραίο και αυτό. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να παντρέψουμε. Υγρά με στερεά. Και τι δεν θέλουμε να κάνουμε εδώ πέρα, φίλε μου Διονύση? Να πληρώσουμε. Ωραίο. Όχι. Θέλουμε να ανακατέψουμε λίγη ώρα, δεν θέλουμε να ανακατέψουμε πολύ. Γιατί θέλουμε να γίνει αφράτο το ψωμάκι μας. Βέβαια και να παρανακατέψουμε εδώ πέρα δεν μας πειράζει, γιατί το έχουμε πουλήσει σαν ψωμί. Οπότε και να δέσει λίγο παραπάνω, ωραίο θα είναι. Επίσης το ελαιόλαδο που σας έχω δώσει πάλι είναι το ελάχιστο που μπορείτε να βάλετε. Μπορείτε να διπλασιάσετε ακόμα και το ελαιόλαδο ή μπορείτε στο τέλος να σερβίρετε με ελαιόλαδο. Ένα από τα δύο θα κάνετε. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Και έχω τη φορμούλα μου 10x30 εδώ. Λίγο λαδάκι. Ελαιόλαδο βέβαια. Φρέσκο, ελληνικό, άσχετα που κάνουμε μια ιταλική συνταγή. Το ελαιόλαδο που θα βάλουμε θα είναι ελληνικό. Σιγά-σιγά βάλουμε ιταλικό. Ρίχνω μέσα το μείγμα μου, εδώ. Καλά δεν τα παδιονίσει. Οι Ιταλοί στο μάρκετινγκ δεν παίζονται. Εμείς είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αυτό δεν είναι αμαρτία. Γιατί δεν προωθούμε τα ελληνικά μας προϊόντα και την ελληνική κουζίνα. Αλλά μην ανησυχείς, αυτό το κομμάτι θα το λύσουμε λίγαν συντόμως. Είμαι σίγουρος, πιστεύω πάρα πολύ, ότι κάποια στιγμή η ελληνική κουζίνα θα θριαμβεύσει στο εξωτερικό και όλοι θα καταλάβουν ότι έχουμε την καλύτερη κουζίνα που υπάρχει στον κόσμο. Γιατί την έχουμε, φίλε Μίτσο. Εντάξει. Βαθμού 40-50 λεπτά και μόλις είναι έτοιμο θα βγάλουμε για να σερβίρουμε. Γεια σας! Μοτσαρέλα, ντομάτα και βασιλικός αρκούν για να συνθέσουν ένα καπρέζε πιάτο σε όποια εκδοχή και αν το συναντήσει κανείς. Πολλοί Ιταλοί το παρομοιάζουν με κέικ, αφού ο συνδυασμός των γεύσεων του πιάτου βρίσκεται σε ιδανική ισορροπία, υφή και υγρασία. Ακριβώς όπως συμβαίνει και στην περίπτωση ενός καλοφτιαγμένου γλυκού. Λοιπόν, το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Θέλω να σας κόψω να σας δείξω πόσο υπέροχο που είναι μέσα. Είναι ζεστό. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Είναι φανταστικό. Είναι μεσογειακό. Μυρίζει λάδι, ντομάτα και μοτσαρέλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η γεύση είναι πραγματικά to die for, όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Μπελέσης, γιατί τελευταία, καταλαβαίνετε, μιλάει πάρα πολύ αγγλικά, είναι international και του αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά πάνε εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Φανταστικό, το βλέπετε. Και τώρα, όταν είναι ζεστό, είναι πάρα πολύ σεξι. Όταν είναι κρύο, είναι επίσης σεξι. Αλλά αν θέλουμε να βγάλουμε ένα πρώτο πιάτο, θα σας δείξω πώς μπορείτε να το κάνετε. Κοιτάξτε εδώ. Έχω ένα τηγανάκι, θα ρίξω λίγο λάδι. Εδώ. Ελάχιστο λαδάκι. Να σοτάρω το ψωμί. Καταλαβαίνετε ότι με το λαδάκι το ψωμί με το σοτάρουμε θα γίνει άλλο πράγμα. Και γυρνάμε και από την άλλη να πάρει ωραίο χρώμα. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, έχει τη μοτσαρέλα που είναι παντού, παίρνει κατευθείαν χρώμα, ζεσταίνεται ξανά το ψωμάκι. Οπότε, άμα είναι τριών ημερών, το ξαναζωντανεύουμε με αυτόν τον απλό τρόπο. Και τώρα, λίγο ρόκα. Εδώ. Και όπως είναι, πολύ απλά, μία φέτα ψωμί. Εδώ. Λίγο μοτσαρέλα και λίγο ντομάτα. Στη μέση. Μισή μοτσαρέλα εδώ. Μισή ντομάτα εδώ. Έτσι, πολύ απλά. Λίγο ελαιόλαδο, πιπέρι. Πιπέρι. Αλατάκι. Και λίγα φιλαράκια βασιλικού. Εδώ. 1, 2, 3, 4. Αυτό που θέλω να σας εξηγήσω είναι ότι οτιδήποτε
και να έχετε στην κουζίνα μπορεί να γίνει γκουρμέ. Η συνταγή είναι η ίδια. Το πώς εσείς θα παρουσιάσετε οτιδήποτε φτιάχνετε στο σπίτι σας είναι άλλο κομμάτι. Όντως, με ένα κομμάτι ψωμί μπορείτε να φτιάξετε κάτι γκουρμέ και να το σερβίρετε σαν πρώτο πιάτο. Σωστά. Γιατί αυτό είναι άνετα μία πολύ ωραία σαλάτα. Καλή μας όρεξη. Για το ψωμί καπρέζε, σε μπολ βάζουμε το ξινόγαλο, τα αυγά, το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και βασιλικό. Ψιλοκόβουμε τη λιαστή ντομάτα και τη βάζουμε στο μπολ. Σε άλλο μπολ βάζουμε τα αλεύρια, το μπέικιν, τη σόδα, τη μοτσαρέλα τριμμένη και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε στο μπολ με τα υγρά υλικά και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα σφιχτό μείγμα. Μεταφέρουμε σε λαδωμένη φόρμα και ψήνουμε για 45 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει και κόβουμε σε φέτες. Σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε φέτες από το ψωμί και ψήνουμε και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρουν χρώμα. Σερβίρουμε με ρόκα, μοτσαρέλα, ντομάτα, ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι και βασιλικό. Το ψωμί τα σπάει μαζί με το λαδάκι. Θα κόψω λίγο ντομάτα. Κοιτάξτε εδώ πόσο φανταστικά κάνεις ένα πρώτο πιάτο και αφήνεις τον άλλο να παίξει με το φαγητό του. Κόβεις λίγο μοτσαρέλα, λίγο ντοματούλα, λίγο ψωμί. Τόσο απλό και τόσο μαγικό, δηλαδή θα μπορούσε οποιοδήποτε εστιατόριο να βγάλει αυτό το πρώτο πιάτο. Πιστεύετε ότι αν πετάξω το πιρούνι πίσω θα πέσει μέσα στον αεροχύτη? Ε, πιστεύετε ότι θα γίνει? 3, 2, 1, πάμε. Ε, και ένα για το πιάτο.